Θέμα χρόνου είναι η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Υπουργείου Πολιτισμού και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπώνηση μελέτης, η οποία θα καταδείξει το πολύπλευρο μέγεθος των ζημιών στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, προκειμένου στη συνέχεια να αποκατασταθούν. Η σχετική εισήγηση αποφασίστηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όντως, η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε την πρωτοβουλία και συνεργάστηκε με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περνάμε την εισήγηση για να εγκρίνουμε την προγραμματική σύμβαση ώστε να διερευνήσει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο τα προβλήματα. Θα δούμε τη γενική κατάσταση της εικόνας του ναού και βάσει αυτής της μελέτης η οποία θα γίνει θα μπορούμε μετά να πούμε ποιες είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ή ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Εξελίξεις που δρομολογήθηκαν έναν χρόνο μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Cree TV για τις ζημιές και ρογμές ατόξα στις κολόνες και όχι μόνο, και όλα αυτά με φόντο την αποκόλληση τμήματων από το Μητροπολιτικό Ναό. Και ουσιαστικά το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Η Περιφέρεια Κρήτης θα καλύψει το σύνολο της δαπάνης που θα χρειαστεί για την εκπώνηση αυτής της μελέτης. Είναι ένα σημαντικό έργο, ένα μεγάλο μνημείο θρησκευτικό, το οποίο έχουμε χρέος όλοι να στηρίξουμε. Ο ναός έχει πρόβλημα, κυρίως εξωτερικά προβλήματα. Θα δείτε τις ρογμές, θα δείτε τα κομμάτια που πέφτουν. Έτσι. Και πρέπει να προλάβουμε. Υπάρχουν ρογμές στα πελέκια. Υπάρχουν κομμάτια που αποκολλώνται από τα πελέκια. Έχει πάρει κάποια κλίση, ελάχιστη κλίση, διότι οι ρογμές που υπάρχουν στο εσωτερικό δεν είναι συστολή διαστολή, αλλά είναι απομάκρυση των τυχωμάτων. Το 2014 ο εφημέριος του ναού έκρουε το πρώτο καμπανάκι κινδύνου για το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, τονίζοντας την ανάγκη εκπώνησης των αναγκαίων μελετών. Φθορές και ζημιές οι οποίες επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Επειδή πάντα ενωμένοι κερδίζουμε, θα πρέπει να το δούμε αυτό σημαντικά και να βοηθήσουμε την κατάσταση για να μην θρηνήσουμε προβλήματα και να μην θρηνήσουμε και θύματα πέφτοντας κάποια κομμάτια από την οροφή του ναού.